Επεισόδια με πυροβολισμού σημειώθηκαν έξω από το νοσοκομείο του Ναυπλίου το απόγευμα της Δευτέρας 4 Δεκεμβρίου. Ειδικότερα ένταση επικράτησε στον καταβλισμό Ρωμά της περιοχής Καρακάξα στη Νέα Κύο Αργολίδας. Μετά, ένοπλη συμπλοκή και ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ δύο Ρωμά 30 και 40 ετών αντίστοιχα από αντίπαλες οικογένειες εντός του καταβλισμού. Οι άντρες τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Ναυπλίου. Ο 40χρονος, που είναι σε πιο σοβαρή κατάσταση, μεταφέρθηκε διασωληνωμένος, αλλά χωρίς άμεσο κίνδυνο για τη ζωή του, στο Αττικό νοσοκομείο και ασθενοφόρο συνόδευε από αστυνομική δύναμη. Και ο 30χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Τρυπόλεως. Στο νοσοκομείο Ναυπλίου συγκεντρώθηκαν περίπου 100 άτομα από τις οικογένειες των Ρωμά και κάποια στιγμή προκλήθηκε αναστάτωση όταν πέρασε ένα αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν Ρωμά και πυροβόλησε ένας εξ αυτών δύο φορές στον αέρα, προκαλώντας πανικό στο νοσοκομείο. Οι δράστες διέφυγαν αναπτύσσοντας ταχύτητα, ενώ οι αστυνομικοί πραγματοποιούν αναζητήσεις για τον εντοπισμό τους. Στο νοσοκομείο του Ναυπλίου, πλέον μετά την αποχώρηση των τραυματιών, αποχώρησαν και οι συγκεντρωμένοι, ενώ στην περιοχή του καταβλισμού μετέβησαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, καθώς επικράτησε ένταση εντός αυτού.